Θα μεταφερθούμε στην Ιταλία, θα μεταφερθούμε στην Ρώμη συγκεκριμένα, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρινέλα Λινάρδου. Να μας δώσει το στίγμα λίγο, μας δίνει μία εικόνα. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Μια χαρά. Να πω ότι είστε και πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Ρώμης, ναι, και Λάτσιου. Ναι. Έχουμε βάλει ένα τίτλο και λέμε ότι η Ρώμη έχει ζωντανέψει ξανά. Συμφωνείτε? Ναι, ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή, αναλόγως τώρα γιατί μιλάμε, αλλά άμα μιλάμε για τον εμπόριο, σίγουρα τελευταίες 10-20 μέρες η ζωή πήρε ξανά αέρα. Δηλαδή, ξανά όλοι πάνε έξω. Δηλαδή, κυκλοφορεί ο κόσμος περισσότερο, έχει ανοίξει η εστίαση. Έχετε μπει σε μία... Σιγά-σιγά έγινε αυτό. Σιγά-σιγά. Δηλαδή, είναι ένα μήνα τώρα που τα εστιατόρια είναι ξανά ανοιχτά. Είναι ανοιχτά μόνο έξω, όχι μέσα. Ναι. Και δεν μπορούν να κάτσουν παραπάνω από 4 άτομα στο κάθε τραπέζι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν οι μεγάλες παρέες έξω. Αλλά βγαίνουν, εντάξει, οικογένειες και φίλους και αυτά. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, γενικά το κλίμα, ανάκαμψη. Το κλίμα, πώς είναι η ψυχολογία εκεί των Ιταλών, έχει αλλάξει? Λοιπόν, οι πρώτοι μέρες που ανοίξανε όλα τα πράγματα, εκεί που περιμέναμε όλοι να γινότανε χαμός δηλαδή από κόσμο, ναι, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή άρχισε πολύ σιγά. Τώρα οι τελευταίες 2 εβδομάδες, πρέπει να πω την αλήθεια, που υπάρχει ένα ενθουσιασμό τώρα. Ο κόσμος βγαίνει, ευχάριστο, θέλει να περάσει καλά. Αλλά το ψυχολογικό δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή, από μία πλευρά ο κόσμος έχει μεγάλη επιθυμία να βγει έξω και να διασκεδάσει και να ψοδεύει και λεφτά, από μία πλευρά. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και κάτι που είναι ένα φόβος που είναι πιο αόρατος. Είναι ένα φόβος που εμείς, εγώ είμαι ψυχολόγος, εμείς το λέμε λευκός φόβος. Δηλαδή, ο κόσμος κάπου φοβάται να ξανακάνει, να ξαναπάρει επαφή με τους άλλους. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι φανερός, δηλαδή είναι αόρατος. Αλλά υπάρχει. Για πείτε μας τώρα, όρεξη να πραγματοποιήσουν διακοπές οι Ιταλοί φέτος έχουν ή θα περιοριστούν, ναι, εντός, ναι, της, ναι, Ιταλίας? Ναι, ναι, όχι, όχι, έχουν κλείσει όλοι για το καλοκαίρι. Έχουν όλοι κλείσει θέση για το καλοκαίρι. Δηλαδή, το έχουμε ακόμα λίγο μακριά όμως. Δηλαδή, μιλάμε για ακόμα δύο μήνες. Βέβαια, ναι, έχουμε και ακόμα ένα δίμηνο. Ο κόσμος θα τα πάει διακοπές. Για πείτε μας λίγο, ναι, ελληνική, ναι, κοινότητα, ναι, στη Ρώμη. Πώς... Ναι, έχουμε ένα, ναι, πραγματάκι. Η ελληνική... ναι, η ένα... Μάλιστα, έχουμε ένα θεματάκι εδώ με τον Νίκο. Να... Ναι. Σας ακούμε, βέβαια. Ναι, ναι, συνεχίστε. Ναι, ναι. Η ελληνική κοινότητα υπέφερε, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε όλοι μαζί, δηλαδή, όπως παλιά, βέβαια. Και συνεχίσαμε τις δουλειές μας, αλλά όλα online, βέβαια. Κάναμε τα συνέδρια μας, κάναμε πολλά πράγματα, αλλά τι να σας πω, δηλαδή, επαφή με τους άλλους, προσωπικά έτσι, αυτά σταματήσανε. Και θα ξαναρχίσουμε μετά από το καλοκαίρι. Μετά. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί ακόμα έχουμε όλοι αυτοί που είναι περίπου 40 χρονών, 30 χρονών, 30 χρονών, που ακόμα δεν έχουν κάνει το βαξ και το εμπόλιο και δεν μπορούμε ακόμα να τα κάνουμε αυτά, δηλαδή να μαζευτούμε πολύ κόσμο. Μάλιστα, θα βρεθείτε τώρα, στην Ελλάδα το καλοκαίρι? Βέβαια, βέβαια. Όλοι οι Ιταλοί ετοιμάζονται γι' αυτό. Όλοι οι Ιταλοί ετοιμάζονται. Και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ καλή πολιτική για να βοηθάει τον τουρισμό. Κυρία Λινάρδου, να πάει ο κόσμος. Βέβαια. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και κάθε ευτυχία για το πολύ ωραίο νησί που έχετε. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Κρήτη.